Πάμε τώρα σε επιχείρηση διάσωσης για τουλάχιστον 200 μετανάστες. Ανοιχτά της Γάβδου σήμερα τα ξημερώματα. Πάμε λοιπόν στην Ελευθερία Σπυράκη και οι εικόνες Ελευθερία σοκάρουν. Πράγματι, Εύα, καθώς τα ξημερώματα, το σκάφος το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας και τα πλάνα που έχει δώσει στο λιμενικό από την επιχείρηση. Το σκάφος αυτό λοιπόν, 18 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, κάλεσε σε βοήθεια το 112. Πάνω σε αυτό βρίσκονταν 283 άτομα στιβαγμένα. Εικόνες που θυμίζουν το ναυάγιο της Σπύλου, που βέβαια ευτυχώς αυτή την περίπτωση ναυάγιο δεν είχαμε, είχαμε όμως μηχανική βλάβη. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις του λιμενικού. Βλέπουμε στις εικόνες πώς είναι στιβαγμένοι οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο αυτό. Ακριβώς. Ο ένας πάνω στον άλλο. Γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της Πύλου, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε ναυάγιο σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια το σκάφος αυτό κατάφερε να πάει μόνο του στην Γάβδο. Από εκεί τα στελέχη του λιμενικού πήραν τα 283 άτομα αυτά που ήταν από Συρία, Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Στην πλειοψηφία ήταν άντρες και παιδιά. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με πλοίο στα Σφακιά. Είναι οι εικόνες αυτές που βλέπετε στους δέκτες αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια, αρκετά νωρίς το πρωί, με πούλμαν μεταφέρθηκαν στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Άγια, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν δομές. Σώθηκαν οι άνθρωποι, η Ελευθερία, κυρίες και κύριοι, διότι είδαμε ότι σε αυτό το πλοίο, σε αυτές τις απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες, επέβαιναν και πάρα πολλά παιδιά. Σε ευχαριστούμε, Ελευθερία Σπυράκη.